Δημήτρη, πας μέσα με τα χαρτάκια σου. Εγώ δεν απέλεγε και δίκιο σας. Άννα, γεια σου. Άλλος καμένος. Να τα πω όλα αυτά και τα πληρώνω. Εσύ τι να ρωτάς, λέει και ο Γρηγόρης, μιλάει για τις εμπειρίες του. Λέει, δεν τα έπα, τα πληρώνω. Εσύ να ρωτάς, κάτι κάνεις διαδήλωση για την έρευνα του Γρηγόρη. Ναι, εγώ έχω έφυγε. Είμαι υπέρ. Ναι, είμαι ναι. Σε αυτά που λέω Γρηγόρη. Υπέρ, η καηγούνα μου έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου. Λοιπόν, έλα μέσα, κάτσε δίπλα στο φίλο σου και πες του τι είναι αυτό που θα κάνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, Σταν, σήμερα πέρα από τα τραγούδια. Γρηγόρη, φύγε από εκεί. Που μας είπες και μας διασκέδασες, θα διασκεδάσουμε κι εμείς. Θα παίξουμε ένα πολύ όμορφο παιχνιδάκι. Θα κρατάς Νίκολας ένα... δίπλα του για να μπορείτε να κρατάτε τα δύο. Έτσι, να έχετε χώρο στα χέρια. Ναι, ναι, όχι. Θα μας κάνει η Ελένη πολύ ωραίες ερωτήσεις που θα σε προσβάλλουνε. Ναι. Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Μα ρε, παιδιά, μου πάτε μου τώρα και σήμερα. Και φοράω και τα μήνια. Όχι. Δεν φοράω. Φοβάμαι, μην γίνεται κανένα λάθος. Μιλάμε με τα μήνια. Αλλά ανάλογα με αυτό που θα σου πει, εάν συμφωνείς με αυτά που θα μας πει η Ελένη ή θα διαφωνείς, να σηκώνει. Ταυτοχρόνως το κάνετε και, γρήγορα, και δεν θέλω να το σκέφτεστε πολύ. Απότομα θέλω να σηκώνετε τον Νέιτο. Τι μία ερώτηση. Πάρε και τώρα. Παίζουμε, δεν είναι ότι πάμε τώρα να δώσουμε. Οκ, οκ, για πάμε. Λοιπόν, κάτσε να το βρω. Για κάνε λίγο πιο άκρη, Δημήτρη, σας βλέπω. Το... να έχει ο καθένας το μονοπλάνο. Περιμένετε, ψάχνω και εγώ το χέλι. Ωραία. Είσαστε έτοιμοι. Από εδώ έχεις το ναι, από εκεί έχεις το όχι. Και εσύ το ίδιο, έτσι. Δεξί το ναι. Θα τα βρούμε. Η ερώτηση είναι για τους δύο πάντα. Πιστεύεις ότι είσαι καλό στο φλερ? Σταύρο, Σταύρο μου, διπλό, διπλό, διπλό. Εγώ είπα απλά να έχουν να μην... Τι σηκώστε και δύο, ναι. Τσακάλι. Καλά, και πώς τόσοι αυτό με πηδήσατε, παιδιά, για πείτε μου. Τέσσερα χρόνια εμπειρία με τον Κουντάρα έχω μάθει τα πάντα. Ρεάστα αυτά. Αλήθεια. Πες μου επί τις 100 επιτυχίες. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχετε φλερτάρει, δανείζομαι 100 φορές στη ζωή σας, πόσο τις 100 επιτυχίες το φλερτ? Τουλάχιστον δύο. Το θέμα είναι πώς επιμένεις για να έχεις το 100%. Αυτό είναι νομίζω το πιο βασικό σου. Για να έχεις το 100%. Πάμε παρακάτω. Θέλει υπομονή. Δίνεις εύκολα το τηλέφωνό σου? Όχι, Δημήτρη. Το Ντουτάν, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτή τη δουλειά που κάνουμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, όχι όλος ο κόσμος. Εννοείται, ρε. Όχι, Στάν. Εγώ ποτέ δεν το δίνω, δεν μου παίρνει το τηλέφωνα. Το βρίσκουμε λοιπόν. Άστο, δε. Δεν το δίνεις, αλλά το βρίσκουμε. Πάμε παρακάτω. Θα άφηνες το κορίτσι σου να κάνει σεξ ή φωτογράφηση? Αλήθειες θέλω. Τι να κάνει σεξ? Σεξ ή φωτογράφηση. Μην αρχίσεις, Βρεστάν, μην το σκέφτεσαι. Ναι. Μ' αρέσετε πρώτον διότι διαφωνείτε. Και γιατί έχει ενδιαφέρον και η δική σου απάντηση και η δική σου απάντηση. Εσύ που είσαι μέσα σε αυτή τη δουλειά λες όχι. Εννοείται. Εσύ που δεν είσαι ενώ στο modeling λες ναι. Άργησες λίγο μέσα. Μάλλον επειδή δεν είμαι στο modeling, δεν ξέρω τι γίνεται γι' αυτό. Έχει γίνει. Δεν ξέρω πού είναι τα τέσσερα. Του πιστεύετε, παιδιά, για να ακούσω, Γρηγόρη Κατερίνα, ναι ή όχι? Εγώ το Δημήτρη δεν τον πιστεύω. Και εγώ δηλαδή. Για όχι, δεν θα τη λέτε. Επειδή έκανε, έχει κάνει ένα λάθος. Ελάτε από εδώ να σα μιλάω. Επειδή έχει κάνει ένα λάθος. Ελάτε από εδώ να είσαστε. Έχει αργήσει λίγο, βέβαια. Εντάξει, είπαμε το μετά θάνατο, μετά εμένα. Είχε γίνει ήδη δηλαδή, αυτό λέω. Είχε γίνει. Το θέμα μην ξαναγίνει. Έχω πατήσει πόδι και δεν ξαναγίνεται. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορη πάλι απάντηση γρήγορα. Δεν το σκέφτεσαι. Αφόρμητο θέλει. Δεν πάμε να το αναλύσουμε. Λοιπόν, έχει τσακωθεί με τη μαμά σου επειδή δεν τη άρεσε η κοπέλα σου. Ισχύει ή όχι? Άντε ρε και δύο, πού θα λέτε αυτά ψευτρόνια και δύο τώρα. Αφού δεν έχω τσακωθεί με τη μάνα. Αποκλείεται να μην έχετε διαφωνήσει για κοπέλα ποτέ. Εγώ δεν σου λέω να παίξετε. Βάζεις χέρι εσείς όλα στα παιδιά, στον αδερφό σου. Εγώ βάζω χέρι στα παιδιά μου γιατί τα παιδιά μου έχουν εγκομενή ηλικία. Αυτό μας έλειπε από τώρα. Σας παρακαλώ. Αφού σας παρακαλώ. Πάρε το χέρι και μην αφήσεις τη ώρα τους και ας πούμε. Πάζω, βάζω, βοτιάς. Η μάνα μου είχε εμπιστοσύνη. Θα κάτσε να τσακωθεί για μένα το τι θα επιλέξω εγώ στη ζωή μου. Το Στάν το πιστεύω γιατί δεν τη γνωρίζει η μάνα τις κοπέλες που έχει. Αυτός επειδή τη γνωρίζει έχει φάει πολύ ξύλο. Γιατί? Πάω παρακάτω. Έχεις μετρήσει πόσες χιλόπιτες έχεις φάει? Ωραί. Μ' αρέσει. Όχι. Πόσες ρε Δημήτρη? Έχω φάει καμιά δεκαριά. Καμιά δεκαριά. Πόσο χρόνο είσαι Δημήτρη, είπαμε? Πάμε παρακάτω. Σε ένα τσακωμό έχεις βάλει ποτέ τα κλάματα? Παιδιά, τι συμβαίνει? Αφού το λέει, μεγάλωσε μέσα στην αλητία. Έχει τύχει να μην αρέσει σε κοπέλα σου η δουλειά σου? Ναι. Καλά, όλες είναι κατά κύριο λόγο. Αυτό είναι μόνο για τον λόγο της ζήλιας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η δουλειά τους αρέσει στα κορίτσια, αλλά όταν σκέφτονται άλλα πράγματα δεν τους αρέσει. Τραβάει αλλά και τις αποθεί παράλληλα. Η δουλειά σου είσαι εσύ, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έχει τύχει να σου την πέσουν δύο φίλες μαζί?
Πού είναι αυτά τα τυχερά, πού είναι αυτά τα τυχερά, παιδιά, να πάμε και εμείς στο πιο γρήγορο. Το κίνηση που πήγανε με τα γαϊδουράκι, δεν συγκεκριτήχε. Αυτό ήταν το πιο γρήγορο. Και ταχύτητα. Για πάμε τώρα γρήγορη και αληθινή απάντηση. Έχεις αποκαλέσει την κοπέλα σου με το όνομα της πρώην σου. Κατά λάθος πάντα. Όχι. Τέτοια άλλα δεν τα κάνεις, μην κοιτάς. Δεν σε πιστεύω. Εκτός αν τις λες όλες αγαπητοί. Μωρό μου τις λέω. Τρως ξύλο και δεν. Τη λες μωρό μου. Δεν τα πιστεύω. Όχι, το έχω πει, παιδιά. Κατά λάθος. Κατά λάθος, βέβαια. Κατά λάθος. Να αρχίδικα, κατά λάθος μπορεί να συμβεί. Βέβαια, είναι το χειρότερο να το πει η μητέρα σου ή η γιαγιά σου να την πει με το άλλο. Αυτό είναι. Μπορεί να το πούν και επίτηδες. Να ένα λόγο να τσακωθεί με την κοπέλα. Γι' αυτό είπαμε τα πεθερικά. Μακριά. Λοιπόν, και τέλος, αν ήσουν γυναίκα, θα έβγαινες ραντεβού με τον διπλανό σου, αν ήσουν γυναίκα. Όπα, όπα, όπα. Παιδιά, αυτό με βάζει υποψίες τώρα. Είναι πολύ πονηρή και ωραία ερώτηση αυτή. Εγώ δεν θα έβγαινα. Γιατί ρε φίλε, κάτσε, δεν καταλαβαίνω. Είσαι ένα παλικάρι. Είσαι φιλαράκι, δεν μπορώ να. Α, με ήξερες. Είναι ευαίσθητο. Εσύ δεν απάντησες όμως. Εγώ θα έβγαινα, είναι το στυλ μου. Γράψε χιλόπιτες 11. 11 χιλόπιτες, εντάξει.